Το μεσημέρι τη Πέμπτη, για επίσκεψη αστραπή, οποία περιλαμβάνει την κατάθεση Στεφάνου στη Μαρτυρική Κάντανο και επίσκεψη στο Μουσείο Μνήμη, φτάνει στο νησί ο Γερμανό πρόεδρο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Άραγε, κομίζει κάποιο μήνυμα από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μία καθαρή συγγνώμη χωρίς περιστροφές και αστερίσκους για τα φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα. Το κόκκινο χαλί τη υποδοχή του πρώτου Γερμανού Προέδρου που επισκέπτεται ένα μαρτυρικό χωριό τη Κρήτη, αιματοβαμμένο από τα αντίπεινα των γερμανικών στρατευμάτων, είναι όπω φαίνεται στρωμένο με αγκάθια. Αγκάθια που πιθανότατα θέλησε να αποφύγει η πρόεδρο τη Δημοκρατία, η Κατερίνη Ακελαροπούλου, που δεν θα συνοδεύσει τελικά τον κύριο Στάιν Μάιερ στην Κρήτη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η επίσκεψη του κύριου Στάιν Μάιερ στην Κάνδανο, γιατί εμπράκτο αποδεικνύει ότι η σημερινή Γερμανία ζητά συγνώμη για τα ναζιστικά ε, βασανιστήρια και για τις ναζιστικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα στην Κάνδανο η οποία πλήρωσε τόσο μεγάλο και τόσο φοβερό φόρο αίματος. Η παρουσία του στο νησί είναι μήνυμα ότι αλλάζουμε σελίδα στις ελληνογερμανικέ σχέσεις. Χωρίς όμως να ξεχνάμε, δήλωσε σήμερα από τα Χανιά η Ντόρα Μπακογιάννη. Άρα η επίσκεψή του εδώ είναι ένα μήνυμα, ένα μήνυμα ότι γυρίζουμε σελίδα, αλλά δεν ξεχνάμε. Η γραμμή της Ελλάδας δεν αλλάζει, ε, τιμούμε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν ε, για την πατρίδα μας, δεν ξεχνάμε και βέβαια θα είμαστε παρόντες εκεί πέρα και θεωρώ ότι είναι και ένα πρώτο βήμα η παρουσία του Προέδρου της Γερμανίας στη μαρτυρική Κάνδανο. Η επίσκεψη Στάιν Μάιερ σε ένα τόπο μαρτυριού όπως η Κάντανος προκαλεί αντιδράσεις για το κατά πόσον η συμβολική παρουσία του σηματοδοτεί και μια έμπρακτη συγγνώμη για τις γερμανικές θηριωδίες, όσο και για το γεγονός ότι δεν θα συνοδεύεται από ανώτατο πολιτιακό παράγοντα που θα μπορούσε να του υπομνήσει τις πάγιες διεκδικήσεις της Ελλάδας είναι αποφασισμένος να ανοίξει το δρόμο για την απόδοση των απαράγραπτων γερμανικών οφειλών ή απλώς έρχεται για να μας πει δυο λόγια συμπάθειας επιχειρώντας να ρίξει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Οφείλει να γνωρίζει ότι ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος, αξιοπρεπής και θα ξαναπεί αν χρειαστεί ξανά το μεγάλο όχι. Ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος της Γερμανίας επισκέπτεται την Ελλάδα από τις 29 ω τις 31 Οκτωβρίου ως προσκεκλημένος της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία θα τον υποδεχτεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, ενώ θα έχει επαφές με τους ανώτατους πολιτιακούς παράγοντες της χώρας την Τετάρτη στην Αθήνα. Φτάνοντας τα χανιά στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, ο κύριος Στάιεν Μάιερ θα μεταβεί στην Κάνδα όπου θα καταθέσει στεφάνι και θα ξεναγηθεί στο Μουσείο Μνήμη. Λίγο αργότερα το απόγευμα τη ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε ελεουργική μονάδα στο κολυμπάρι, λίγο πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του.